Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ από την Κεσαριανή, μετά το τέλος του παιχνιδιού, Μικρασιατικός Μελίσσια, τα οποία τα Μελίσσια κέρδισαν με ένα 0. Έχουμε μαζί μας τον coach του Μικρασιατικού, τον Κώστα Σταμπουλίδη. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, προηγήθηκαν τα Μελίσσια, είχατε εσείς τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, ήσασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, δεν αξιοποιήσατε τις ευκαιρίες. Εντάξει, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα Μελίσσια, ήταν σίγουρα μια δίκαιη νίκη. Για μένα προσπαθήσαν αρκετά το παιχνίδι, είχαν μεγάλο αγωνιστικό πλάνο και σωστό πλάνο και είχαν και πάθος στο παιχνίδι τους. Εντάξει, εμείς θεωρώ ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες κάναμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι έπρεπε να δώσουμε τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει, πιστεύω ότι οι ευκαιρίες που δημιουργήσαμε δεν τις εκμεταλλευτήκαμε, αλλά και πάλι δεν ήμασταν αυτοί που για μένα θα ήθελα στο παιχνίδι. Ωραία. Κώστα, ακολουθεί τώρα το παιχνίδι του Κυπέλλου, την Τετάρτη. Εντάξει, είχαμε τονίσει ότι και πριν το παιχνίδι ότι έχουμε μια σειρά τώρα παιχνιδιών. Παίξαμε σήμερα, έχουμε την Τετάρτη, έχουμε το Σάββατο παιχνίδι. Εντάξει, πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και το Κύπελλο μας ενδιαφέρει γιατί θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια. Θα κοιτάξουμε πρώτα το παιχνίδι του Κυπέλλου και από εκεί και πέρα τις επόμενες μέρες θα δουλέψουμε το παιχνίδι του Κυπέλλου. Ωραία. Τι να περιμένουμε από το Μικρασιατικό στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Κάνατε μια νίκη την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας στην Αγία Παρασκευή. Η ομάδα στηρίζεται σε νεαρούς παίκτες. Έχω δει πολύ καλοί νεαροί παίκτες, ταλέντα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Την πρώτη αγωνιστική στην νίκη που κάναμε την Αγία Παρασκευή ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι στο αμυντικό κατά κύριο λόγο κομμάτι και εκμεταλλευτήκαμε τις λίγες ευκαιρίες τις οποίες είχαμε κάνει σήμερα. Αυτό είχαμε τονίσει όλη την εβδομάδα, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε λίγο περισσότερο, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο την κατοχή της μπάλας στα πόδια μας. Και εκεί είναι που πέσαμε σε κάποια λάθη και δώσαμε τις ευκαιρίες με κάποιες μεταβάσεις των αντίπαλων να πετύχει και τον γκολ. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή. Δεν ήρθε τυχαία η νίκη επί της Αγίας Παρασκευής, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε τώρα μόνο εκεί. Εντάξει, πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, θα τα δούμε μέσα στη χρονιά, μέσα στην εβδομάδα και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ωραία. Coach, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.